Εκεί κερδίζει κάποιες κόντρες, θα χάσει όμως την δεύτερη. Κνέζεβιτς για τον Κουκούλη. Πάντα Κουκούλης. Είναι ωραία από ο Κωνσταντίνης από την περιοχή που κινείται. Κωνσταντινίδης, πάντα Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης ξεφεύγει όμορφα. Θα κάνει και το γύρισμα. Η μπάλα περνάει Τσέλιος απέναντι στον τερματοφύλακα και χάνει μια φανταστική ευκαιρία. Αν είναι δυνατόν, ο Τσέλιος βγήκε μόνο του απέναντι στον Καλατζή στο 22ο λεπτό και δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Ήταν από τις ευκαιρίες που λέμε ότι δεν χάνονται. Θα βουξείς, λάθος εκεί. Προσπαθούν οι παίκτες του Ηρακλείου του Λεμαϊδας και είναι το γκολ με τον Ντούσια. Να λοιπόν έγινε η βαθιά παλιά από τον Θεοχάρη, η όμορφη παλιά από τον Θεοχάρη. Ο Ντούσιας βγήκε μόνος του απέναντι στον Κατσαούνη και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Στο 36ο λεπτό, να λοιπόν που ο Ηρακλής του Λεμαϊδα στην πρώτη του ουσιαστικά επίθεση, στην πρώτη του ουσιαστικά επίσκεψη στα καρέ του Κατσαόνη καταφέρει να ανοίξει το σκορ με τον Τούσια στο 36ο λεπτό. Έγινε η πάσα από τον Θεοχάρη, ο Τούσιας βγήκε μόνος στο απέναντι στον Κατσαόνη και δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει για να κάνει έτσι στο 36ο το Ηρακλής του Λεμαϊδα Τρίκαλα 1-0. Ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Ηρακλή. Μπάλα περνάει από όλους και μπαίνει στα δίκτυα. Είναι το γκολ λοιπόν, είναι το 2-0 ακριβώς στο 50ο λεπτό. Η μπάλα μετά την εκτέλεση κόρνερ του Θεοχάρη πέρασε μπροστά από όλη την αμυντική γραμμή του Κατσαούνη και κατέληξε στα δίκτυα. Δεν ξέρω αν υπήρξε παίκτης ο οποίος να προώθησε την μπάλα. Ή δίνω συγχαρητήρια στον Τούσια, οι παίκτες του Ηρακλείου του Λεμαϊδας. Ήταν πάντως καλοκτυπημένο το κόρνερ από τον Θεοχάρη. Η μπάλα ξεγέλασε τους πάντες και τα πάντα και τελικά αναπαύθηκε στα δίκτυα του Κατσαόνη. Κωνσταντινίδης, Γκανάς, κερδίζει την μπάλα, Γαραγκούνης. Την παλιά για τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος καταφέρει να ξεφύγει αυτή τη φορά. Κωνσταντινίδης, μόνος θα πέρασε στον Καλαϊτζή, χάνει την μπάλα, Τζόλτς από κοντά και είναι το 2-1. Είναι το 2-1 λοιπόν στο 13ο προς 14ο λεπτό της επανάληψης. Στο 51ο λεπτό λοιπόν, ο Τζόρτζης μετά από αυτή την όμορφη προσπάθεια του Κωνσταντινίδη κατάφερε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας και να μειώσει στο 59 για τα Τρίκαλα σε 2-1. Τζόρτζης κρατάει την μπάλα, Τζόρτζης θα κάνει και το γύρισμα, βρίσκει όμορφα τον Κουκουλή. Κουκουλής βγάζει έξω και τον Κνέζεβιτς με τη μία το σούτ και η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Καλαϊτζή στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Στείνεται το τείχος του Ηρακλή του Λεμαϊδας, η τελευταία ευκαιρία για τα Τρίκαλα να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα εδώ σε αυτό το γήπεδο. Τα Τρίκαλα τα οποία πραγματοποιούν πολύ άσχημη εμφάνιση μέχρι στιγμής. Πραγματοποίησε μάλλον αυτό το παιχνίδι έχει τελειώσει. Κνέζεβιτς και ο Κουκουλής επάνω στην μπάλα να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Είναι ο Κνέζεβιτς τελικά. Και σαν την μπάλα στα δίχτυα είναι το 2-2 κυρίες και κύριοι. Στην εκπνοή του παιχνιδιού ο Ντράγκαν Κνέζεβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καλαϊτζή και έτσι τα Τρίκαλα ισοφαρίζουν εδώ μέσα στο γήπεδο του Ηρακλή του Λεμαϊδος σε 2-2 στο 92ο λεπτό. Να λοιπόν που η τύχη για τα Τρίκαλα σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια είναι μαζί τους. Ο Κνέζεβιτς λοιπόν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα του Ηρακλή του Καλαϊτζή κάνοντας έτσι στο 92ο λεπτό το Ηρακλής του Λεμαϊδας Τρίκαλα 2-2. Και αυτή τη στιγμή πράγματι σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει Ηρακλή του Λεμαϊδας και Τρίκαλα ισόπαλους με 2-2. Με τα Τρίκαλα να ισοβαρίζουν στο 92 με το απευθείας αυτό χτύπημα φάουλ του Κνέζεβιτς. Και απορώ γιατί διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ηρακλή στο VTT. Απορώ.